Η ανακοίνωση Ηνωμένων Πολιτειών Βρετανίας και Αυστραλίας για το σύμφωνο ασφαλείας ευνηδίασε την Ευρώπη, με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών Ζάνιβ Λεντριάν να κάνει λόγο για πισόπλατη μαχαιριά από την Αυστραλία και για ομοίη απόφαση του Τζο Μπάιντεν. Μια συμφωνία τέτοιας φύσης δεν μαγειρεύτηκε προχθές, χρειάζεται συγκεκριμένο χρόνο. Και παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενημερώθηκε. Αυτές οι δυνάμεις εναντίον μας προσφέρουν μια καλή στιγμή να θυμίσουμε, να αναλογιστούμε τη σημασία του να προχωρήσουμε μπροστά στο θέμα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια νέα απόδειξη ότι πρέπει να υπάρχουμε μόνοι μας. Αναλυτές αναφέρουν ότι ο Τζο Μπάιντεν δείχνει την αποφασιστικότητά του να περιορίσει την επέκταση της κινέζικης επιρροής στην περιοχή του Ινδοειρηνικού. Η συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστραλίας σε πυρηνοκίνητα υποβρύχια είναι σοβαρό πλήγμα για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Εντατικοποιεί την εξοπλιστική κούρσα και θέτει σε κίνδυνο τις διεθνείς προσπάθειες για την προώθηση της μη διάδοσης πυρηνικών όπλων. Είναι μια εντελώς ανεύθυνη ενέργεια. Πρόκειται για ένα πλάνο 18 μηνών, το οποίο βάζει τέλος στη συμφωνία της Αυστραλίας με τη Γαλλία για αγορά 12 συμβατικών υποβρυχίων, που επρόκειτο να ξεκινήσει το 2023 και είχε προϋπολογισμό άνω των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων.